Όμως στο θέμα, θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Σοφοκλή Σοφοκλέος. Φιλοξενείται από τις τομές. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε κύριε. Καλησπέρα. Σοφοκλή. Τώρα είναι για να διερωτάτε κανείς τι αίσθημα ασφάλειας μπορεί να νιώθει ο Κύπρος πολίτης μετά από ένα τέτοιο μακελιό. Αναφίβολα είναι ένα πρωτόγνωρο, θα έλεγα, έγκλημα και δημιουργεί ένα αίσθημα δικαιολογημένο ανασφάλειας στον τόπο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τούτο. Ο λόγος που ρωτώ είναι γιατί δεν είναι ένα έγκλημα το οποίο έχει τον χαρακτήρα του κεραυνού εν εθρία. Έτσι. Είναι ένα κτύπημα απέναντι σε ένα πρόσωπο τον οποίο επιχείρησαν να δολοφονήσουν στο παρελθόν, με ένα αντίστοιχο μακελιό, πάλι σε πολυσύχναστη περιοχή, πάλι ως εκ θαύματος δεν υπήρξαν απώλειες τουριστών ή περαστικών, μόνο οι εμπλεκόμενοι, ας μου επιτραπεί αυτή η φράση, είχαν χάσει τη ζωή τους. Το ίδιο πρόσωπο φαίνεται ότι χάνει τον πατέρα του από παρόμοια σφίσεως ιστορία. Μάλιστα, ο κόσμος το έχει τούμπαν ότι μεσολαβούν και άλλα ξεκαθαρίσματα από τους μεν και τους δε. Και ερχόμαστε εδώ. Και διερωτάτε κανείς πού είναι οι υπηρεσίες ασφαλείας, πού είναι η αξιοποίηση των πληροφοριών, αν κιόλας υπήρχε προειδοποίηση, τι έγινε με αυτή την προειδοποίηση. Με πέρανε σήμερα το πρωί τηλέφωνο και με ρωτούσανε, όσο δικαιολογημένο κι αν είναι το να φέρουν αστιφύλακες οπλισμό, ειδικά αν είναι σε αυτά τα σώματα, όταν είναι όμως σε διακοπές και πάνε να φάνε, τον οπλισμό τι τον έχουν και τι περιμένουν να γίνει εκεί. Και αν αυτή ήταν η προστασία του συγκεκριμένου, δεν θα έπρεπε να ήταν περισσότερη. Κύριε Τσουλή, ανοίξατε δικαιολογημένα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Πρώτον, ο ρόλος των αστυνομικών. Αναφίβολα απόψε δεν έχουμε κανένα, θα έλεγα, δικαίωμα να αξιολογήσουμε την παρουσία τους παρά μόνο να στείλουμε ένα μήνυμα. Πρέπει να διερευνηθεί με πάσα σοβαρότητα ποιος ήταν ο ρόλος των αστυνομικών εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Δεύτερο, αναμφίβολα έχουμε 10 νεκρούς ουσιαστικά θρηστικά. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε 10 νεκρούς που έχουν δολοφονηθεί και πρέπει να αναδείξουμε την άλλη διάσταση, τους ηθικούς αυτούργους, δηλαδή ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την συνεχόμενη, διαρκή, ουσιαστικά εγκληματική ενέργεια. Αυτό είναι το ανοιχτό ζήτημα. Μπορεί να λέμε απόψε και δικαιολογημένα ότι διαρευνώνται όλα τα ζητήματα. Δικαιολογημένα πολύ σωστά λέμε ότι να αφήσουμε την υπηρεσία να κάνει καλά το ανακριτικό της έργο, αλλά από την άλλη πλευρά οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχει ναι δικαιολογημένα αίσθημα ανασφάλειας, φοβίας και μάλιστα στην καρδιά του καλοκαιριού σε μια πολυσύχναστη περιοχή όπως είναι η Αγία Νάπα. Τουριστικό θέρετρο. Τουριστικό θέρετρο. Άρα, λοιπόν, δηλαδή σκεφτείτε τώρα να είστε ένας οικογενειάρχης ο οποίος μένει στην άλλη άκρη της Ευρώπης και έχει και προγραμματισμένες διακοπές στην Αγία Νάπα. Άρα, τι θα σκεφτείς. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια θρασίτατη εγκληματική ενέργεια, πληρωμένη δολοφόνη αναφίβολα, αυτό φαίνεται ξεκαθαρίζει, αλλά θα επαναλάβω το σημαντικότερο. Ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την διαρκή δολοφονική ενέργεια. Και σημειώνω διαρκή δολοφονική ενέργεια, όχι στιγμαία ενέργεια. Δηλαδή μιλάμε για τα τελευταία χρόνια όπου αναφίβολα, αναφισβήτητα δολοφονούνται 10 ανθρώποι και ακόμα δεν έχει συλληφθεί ο ηθικός ή η ηθική αυτούργη αυτού του εγκλήματος. Και ξέρετε, δεν ικανοποιείται ο κόσμος με το να ακούει για πόλεμο φατριών, για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, για πληρωμένους εκτελεστές. Άντε και συνελήφθη ο συγκεκριμένος εκτελεστής. Τελείωσε η ιστορία, νομίζετε. Αντίθετα, θα έλεγα ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, βεβαίως. Και αυτές οι φατρίες τι είναι, απρόσωπες, δεν τις ξέρει κανείς. Τι είναι, είναι φαντάσματα, είναι απόκυμα της φαντασίας. Και ποιος θα πρέπει να, τα βάλει μαζί τους. Θα πρέπει να φέρουμε αριανούς για να μπορέσουν να επικρατήσει ο νόμος, η τάξη και η ασφάλεια σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Τσουλή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια. Δεν χρειάζονται γενικότερες τοποθετήσεις του τύπου φατρίες ή ποιοι κρύβονται γενικότερα πίσω από τις εγκληματικές ενέργειες στον τόπο. Έχουμε συγκεκριμένο έγκλημα, συγκεκριμένη είναι η ηθική αυτούργη και βεβαίως πρέπει άμεσα, αποτελεσματικά, γρήγορα η αστυνομία να κάνει το καθήκον της. Εμπιστεύομαι πραγματικά, θέλω να σας μιλήσω από την εμπειρία μου, το αστυνομικό θα έλεγα έργο. Εμπιστεύομαι πολύ καλούς αστυνομικούς που υπάρχει στο σώμα και βεβαίως πρέπει να τους ενισχύσουμε. Από την άλλη πλευρά όμως υπήρχαν πάντοτε, θα το πω ίσως να είναι και επανάληψη, αυτά τα σάπια μήλα που ήταν πάντοτε στην αστυνομία. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν επιλύθηκε
θα χρειαστεί πολύς χρόνος να επιληθεί. Επανέρχομαι στο σημαντικότερο σε αυτά τα οποία συζητάμε απόψε. Οι αστυνομικοί που ήταν εκεί ήταν εντεταλμένοι, ήταν ενημερωμένη υπηρεσία. Ναι, αλλά έχετε δίκιο όπως το θέλετε. Δηλαδή πρέπει να μιλήσουν. Όχι, μα ήταν σε άδεια. Λέω, σε άδεια. Και το λέω με, προσπαθώ να μετράμε και τις κουβέντες μας, γιατί ακριβώς υπάρχουν άνθρωποι νεκροί. Το λέω με σεβασμό στους νεκρούς. Από την άλλη όμως, το αίσθημα της ασφάλειας είναι αδιαπραγμάτευτο σε αυτόν εδώ τον τόπο. Έχετε έτσι δίκιο. Αδιαπραγμάτευτο και δεν μπορεί. Κράτος δικαίου είμαστε, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποχωρήσουμε απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Αναμφίβολα, αναμφισβήτητα. Αλλά επανέρχομαι στο ζήτημα. Ο αρχηγός της αστυνομίας, οι υπηρεσίες της αστυνομίας, οι υπηρεσίες του κράτους γενικότερα, είμαι βέβαιος ότι γνωρίζουν αυτή τη στιγμή το ρόλο των αστυνομικών. Είμαι βέβαιος για τούτο ως πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή. Από την άλλη, γίνεται μια δολοφονική επιτυχημένη. Γίνεται μια δολοφονική ενέργεια και εξολοθρεύουν τον πατέρα του, θύμα τους. Βέβαια, βέβαια. Μετά γίνεται μια απόπειρα με την οποία το εξολοθρεύουν τους πέντε φρουρούς. Δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να ρωτήσει καλά και ποιο είναι το κίνητρο που θέλει να ξεπαστρέψει όλη αυτή τη φαμίλια. Ποιο είναι. Γι' αυτό και μίλησα για τους. Τι συμβαίνει, ποιοι είναι οι μεν και οι δε. Δεν έχουν όνομα. Τι είναι. Αντιλαμβάνεστε ότι προσκλήθηκα στην εκπομπή σας και δεν έχω ούτε και δικαίωμα, ούτε και έχω και την δυνατότητα να κάνω αναφορά σε ονόματα. Όχι. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να πω όμως. Υπηρετήσατε, καθίσατε και εσείς στην καρέκλα του Υπουργού Δικαιοσύνης και ο κόσμος, ξέρετε, έχει την αίσθηση ότι όλοι όσοι πέρασαν από εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτά τα. Με αυτά τα ερωτήματα. Το θέμα είναι γιατί αυτό το κράτος δεν αποφασίζει να αντιμετωπίσει το οργανωμένο ή το μη οργανωμένο έγκλημα. Εγώ θα περιοριστώ στο απόψινο έγκλημα, κύριε Τσούλη. Και θα επιμείνω ότι η αστυνομία θα πρέπει με κάθε τρόπο να δώσει εξηγήσεις και βεβαίως να βρει και πρέπει να βρει τους ηθικούς αυτούργους. Δόθηκε αρκετός χρόνος, το επαναλαμβάνω φορτικά, ίσως και φλίαρα πλέον. Είναι 10 οι νεκροί. Ήταν συγκεκριμένος ο στόχος, θα έλεγα προγραμματισμένος ο στόχος, σχεδιασμένος ο στόχος και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει ανεκτικότητα σε κάτι. Ότι βρήκαμε ένα δρόμο προς τους φυσικούς αυτούργους. Να πούμε, ξέρετε, είναι κάποιοι πληρωμένοι δολοφόνοι. Αυτός είναι ο τίτλος. Πληρωμένοι δολοφόνοι, τώρα λέμε Αλβανοί μέχρι πιθανότατα. Και πάλι να ψάχνουμε φαντάσματα. Εκεί βεβαίως πρέπει να τιμωρηθούν και βεβαίως δεν εξιχνιάστηκε ούτε και το προηγούμενο έγκλημα. Νομίζω. Δηλαδή, άκουσα τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, όπου είπε, που μίλησε το πρωί, αν θυμάμαι καλά, ναι, περίπου ότι το προηγούμενο έγκλημα είχε εξιχνιαστεί. Μιλάμε πάντοτε για τους φυσικούς αυτούργους, δηλαδή αυτούς που καταδικάστηκαν. Αλλά ποιος έδωσε την εντολή. Αλλά ποιος έδωσε την εντολή. Και κρύβονται ακριβώς. Εκεί είναι το μείζον, το μεγάλο ερώτημα. Και εκεί βεβαίως πρέπει να στραφεί η πολιτεία, το κράτος και βεβαίως ειδικότερα η αστυνομία αυτή τη στιγμή για να νιώσει ασφάλεια. Μα αν δεν αποφασίσει το κράτος, δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες. Ούτως ή άλλως το κράτος είναι το μόνο ακατάλυτο. Έτσι, ο νόμος και το κράτος. Αν πάμε σε άλλες λογικές, δεν θα είμαστε κράτος δικαίου, θα είμαστε κάτι άλλο. Γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί η αστυνομία στο ρόλο της και στο έργο της και βεβαίως να ενθαρρυνθεί και σίγουρα χρειάζεται πολιτική στήριξη, το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί πρέπει για να γίνει ομελέτα να σπάσουν αυγά. Και πρέπει να σπάσουν αυγά αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.